αλήθειας. Το έθνος μας, το έθνος των Ελλήνων, πορεύτηκε ανά τους αιώνες μαζί με την χριστιανική διδασκαλία και την ορθοδοξία. Δεν πρέπει να ξεχνά ότι από την εποχή του Βυζαντίου, που και τότε ουσιαστικά και του δικού του πολιτισμού ήταν η Ελλάδα, το Βυζάντιο ήταν εκείνο το οποίο όχι μόνο δεν αποτελούσε μέρος του Μεσαίωνα, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, γιατί η ορθόδοξη χριστιανοσύνη δεν είχε ιερά εξέταση. Δεν γνώρισε Μεσαίωνα. Το Βυζάντιο, και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε, είναι το όχημα από το οποίο πέρασε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ο ρωμαϊκός πολιτισμός για να φτάσουμε στην αναγέννηση. Αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο, δεν θα υπήρχε αναγέννηση. Αν δεν υπήρχε η ορθόδοξη χριστιανοσύνη με τη συνεισφορά της, δεν θα είχαμε φτάσει στην αναγέννηση. Και ύστερα τα μαύρα χρόνια της κλαδιάς. Δεν ήταν άραγε η Εκκλησία εκείνη που κράτησε το φρόνημα των Ελλήνων. Δεν ήταν ο συνεδρικός κρίκος του έθνους. Μαζί με άλλους βεβαίως. Αλλά ποιος θα μπορούσε να υποτιμήσει ποτέ αυτό το χρόνο. Πιστεύει, δεν πιστεύει. Και ύστερα, μετά την έκρηξη της εθνικευσίας, δεν ήταν η Εκκλησία πρωτοστάτης στην Αγαλάδα. Σε όλους τους αγώνες στην πορεία, ανεξάρτητα αν υπήρξαν ορισμένες παρεκβάσεις κατά καιρούς, η συνολική αποτίμηση του ρόλου της Εκκλησίας, με όρους ιστορικής αντικειμενικής αλήθειας, είναι αποτίμηση όχι απλώς θετική, το τονίζω, καθοριστική για την πορεία του έθνους και του λαού μας. Και έρχομαι και κλείνω στα σημερινά. Ο ρόλος της Εκκλησίας και εδώ είναι καθοριστικός και στον πάσχοντα συνάνθρωπο και για την αποτροπή της ρήξης του κοινωνικού ιστού. Κυρίες και κύριοι, όλοι ομολογούν, ακόμα και οι πιο έγκλητοι που ομολόγοι στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει ιστορικό παράδειγμα χώρας στον καιρό ειρήνης έχασε περίπου το 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της και δεν εξεράγει. Άλλοι λαοί και άλλες χώρες εξεράγησαν